ανυποχώρητη εμφανίζεται η Τρόικα στις απαιτήσεις της για περικοπές μισθών στον ιδιωτικό τομέα, θέτοντάς το μάλιστα ως προαπαιτούμενο για τη νέα δανειακή σύμβαση. Ο επικεφαλής του κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Τρόικα, με συνέντευξή του στην Καθημερινή, επιμένει στη μείωση του κατώτατου μισθού και πιθανώς και στην περικοπή των δώρων και ζητά να προχωρήσουν άμεσα τα λουκέτα στους δημόσιους οργανισμούς, ακόμη και με απολύσεις εργαζομένων. Θέτει δε ως προϋπόθεση για το νέο δάνειο τις γραπτές δεσμεύσεις των πολιτικών αρχηγών στο πρότυπο της Πορτογαλίας. Ο Πολ Τόμψεν τονίζει ακόμη ότι αν οι μειώσεις μισθών δεν συμφωνηθούν από τους κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση θα πρέπει να νομοθετήσει. Η κυβέρνηση ίσως θα πρέπει να εξετάσει πιο άμεσα παρεμβάσεις για μια προσωρινή περίοδο έως ότου οι μεταρρυθμίσεις τεθούν σε ισχύ. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν περιορισμούς στον κατώτατο μισθό και πιθανώς στον 13ο και τον 14ο μισθό. Η κυβέρνηση έχει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για να κλειδώσει τόσο τη συμφωνία με τους ιδιώτες για το PSI, όσο και για τα πρόσθετα μέτρα που θα καλύψουν την τρύπα του 2011 και του 2012 και αναμένεται να φτάσουν έως και το 2% του ΑΕΠ, δηλαδή κοντά στα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Βασικοί τομείς από τους οποίους θα εξοικονομηθεί το ποσό είναι οι περικοπές στις δαπάνες υγείας και φαρμάκου, η μείωση των αμυντικών δαπανών, αλλά και τα λουκέτα σε φορείς του δημοσίου, η μείωση των επικουρικών συντάξεων, αλλά και οι περικοπές των κοινωνικών επιδομάτων. Επειδή τώρα πρόκειται οι θεσμικοί μας εταίροι να καταβάλουν 130 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων ένα συντριπτικά μεγάλο μέρος θα καταβληθεί ως πρώτη δόση, είναι λογικό να θέλουν κάποιες πολιτικές εγγυήσεις και κάποιες εθνικού χαρακτήρα δεσμεύσεις ότι η Ελλάδα αυτά που αναλαμβάνει τα αποδέχεται πραγματικά, τα σέβεται και τα εφαρμόζει. Σαφές μήνυμα ότι η βοήθεια δεν πρόκειται να δοθεί αν δεν ληφθούν πρώτα όλα τα μέτρα, στέλνει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Wir haben vergangenen Montag im Kreise der Finanzminister mit dem griechischen Kollegen Venizelos beschlossen, dass Griechenland vor einem neuen zweiten Programm für Griechenland Maßnahmen, die es bisher noch nicht beschlossen in Kraft gesetzt hat, noch in Kraft setzen muss. Das sind die sogenannten Prior Actions. Es muss sein, dass Griechenland die getroffenen Vereinbarungen erfüllt. Wir können nur Hilfe leisten, wenn es nicht ein Fass ohne Boden ist. Η θέση της Τρόικας αποκαλύπτει ότι ο κύριος στόχος τους είναι η ισοπαίδωση των μέσων μισθών και όλων των συλλογικών συμβάσεων. Πάμε τώρα στον Γιώργο Παππού στο στούντιό μας στη Σταδίου για να μας δώσει λεπτομέρειες για το νέο κουστούμάκι που μας ετοιμάζεται να μας κόψει η Τρόικα με αύξηση μαμούθ στο ΦΠΑ, κυρίως σε τρόφιμα και φάρμακα, Γιώργο, που είναι από τα πιο καταναλωτικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο καταναλωτικό είδος από τα τρόφιμα. Και αν εφαρμοστούν αυτές οι αυξήσεις που ζητάει, μιλάμε για να τιμήσει σοκ, έτσι. Έτσι ακριβώς, Αντωνία. Εγώ θέλω να σου πω καταρχήν ότι επειδή υπήρξε μια συζήτηση γενικότερη, κάποιοι αναρωτιόνταν από πού θα βρεθούν αυτά τα 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ που φαίνεται ότι ζητάει η Τρόικα για να καλυφθούν οι τρύπες του προϋπολογισμού. Το ένα κομμάτι σίγουρα θα είναι από το κομμάτι των δαπανών, αλλά από τις προτάσεις που έχει καταθέσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην κυβέρνηση για το φορολογικό, φαίνεται ότι και ένα άλλο μέρος θα προέλθει από το κομμάτι της φορολογίας, άσχετα αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βαφτίζει αυτά τα μέτρα ως μέτρα διαθρωτικού χαρακτήρα και όχι εισπρακτικά. Τώρα, στο διατάφτα. Υπάρχουν πολύ σκληρές προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο τραπέζι. Αυτές οι προτάσεις έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι του διαλόγου που ξεκίνησε μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της Κυβέρνησης και των κομμάτων εν ώψη του φορολογικού σχεδίου. Και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε καταρχήν στο θέμα της φορολογικής κλίμακας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτείνει μεταξύ άλλων λιγότερα φορολογικά κλιμάκια. Αυτό για να καταλάβει ο κόσμος τι μπορεί να σημαίνει. Όσο πιο προοδευτική είναι η φορολογική κλίμακα, δηλαδή όσο περισσότεροι συντελεστές, περισσότερα κλιμάκια υπάρχουν, τόσο πιο δίκαιη είναι η φορολόγηση. Είναι προφανές λοιπόν ότι με λιγότερα κλιμάκια, λιγότερους συντελεστές θα υπάρξουν επιβαρύνσεις για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Το δεύτερο αφορά στην μετατροπή του αφορολογήτου, του ήδη ψαλιδισμένου αφορολογήτου που σήμερα είναι 5.000 ευρώ, σε μείωση φόρου. Και αυτό επιφυλάσσει επιβαρύνσεις για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Τώρα, στο θέμα του ΦΠΑ που αφορά πάρει σε όλο τον κόσμο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτείνει ενιαίο συντελεστή ΦΠΑ 19 ή 21% και διατήρηση στον χαμηλό συντελεστή 11% ή 9% μόνο του τουριστικού πακέτου. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Αντώνη, ότι τα τρόφιμα, όπως είπες και εσύ, τα φάρμακα και οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ που βρίσκονται είτε στον χαμηλό συντελεστή 13% είτε στον υπερμειωμένο συντελεστή 6,5% θα ανέβουν στο 19% ή στο 21% και αυτό καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει για το καλάθι της νοικοκυράς. Θα θυμούν όλοι. Ιδιαίτερα μιας νοικοκυράς που πλήττεται από την ανεργία, καθώς όλες οι οικογένειες έχουν έναν άνεργο, έναν συνταξιούχο ή έναν χαμηλό εισοδηματία και φανταζόμαστε τι σημαίνει αυτό. Ακριβώς.
Δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση, είναι και η πρόταση να καταργηθεί τελείως ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για τα νησιά. Mm-hmm. Σήμερα ισχύει μείωση ΦΠΑ 30% στα νησιά. Που ήταν ένα αναπτυξιακό μέτρο, όταν είχε καθοριστεί. Αναπτυξιακό και κοινωνικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο στηρίζονται οι ακριτικές περιοχές. Το άλλο είναι κατάργηση της έκπτωσης φόρου από τα στεγαστικά δάνεια. Είναι ήδη ψαλιδισμένο στο 10%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτείνει να καταργηθεί τελείως αυτή η έκπτωση φόρου. Στο κομμάτι επίσης των ακινήτων, προτείνει να γίνεται αυτομάτως κάθε χρόνο αύξηση αντικειμενικών αξιών σε σχέση πάντα με τις εμπορικές τιμές. Αυτή τη στιγμή υπενθυμίζω ότι χρειάζεται υπουργική απόφαση για να γίνει κάτι τέτοιο. Προτείνει επίσης αύξηση του φόρου στις καταθέσεις από το 10% στο 20%. Αυτή η πρόταση έχει απορριφθεί εξ αρχής από το Οικονομικό Επιτελείο για προφανείς λόγους. Ήδη έχουμε μεγάλη εκροή καταθέσεων. Φαντάζεται κανένας τι θα γίνει αν αυξηθεί και ο φόρος. Και βέβαια, όπως είπες και εσύ, επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε πολλά προϊόντα που σήμερα απαλλάσσονται ή είναι πολύ χαμηλός ο συντελεστής, ειδικότερα στο κρασί. Και το οποίο είναι και εθνικό προϊόν, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, επιπροσθέτως, θέλω να σε ρωτήσω, ζητάει η Τρόικα να φορολογηθούν και τα αγροτεμάχια? Ναι, είναι στο πλαίσιο της φορολόγησης όλων των ακινήτων. Ζητάει να φορολογηθούν και τα αγροτεμάχια. Σήμερα η φορολόγηση των αγροτεμαχίων είναι πολύ χαμηλή. Αναφέρομαι στις αντικειμενικές αξίες. Απαλλάσσονται και από τον φόρο ακινήτων, το τέλος, αυτό το χαράτσι πλέον μέσα στο ΔΕΗ. Η Τρόικα προτείνει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτείνει να μπουν και αυτά στο πακέτο της φορολόγησης. Και έχει ενδιαφέρον μετά από αυτή τη φοροκαταιγίδα που ζητάει η Τρόικα, αν θα υπάρξει και σε ποια σημεία θα υπάρξει κάποια απαλλαγή των μισθωτών από φόρους. Να δούμε αν θα γίνει κάτι με τις έκτακτες εισφορές και τα υπόλοιπα. Και τελικά φαίνεται ότι μόνο τον αέρα που αναπνέουμε δεν έχει φορολογήσει. Να δούμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα το σταθεροποιητικό πρόγραμμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο.